Βρισκόμαστε σήμερα για ιστορικούς λόγους στην Αρκαδία, στο άστρο της Κοιμουρίας. Βεβαίως θα έχω στη συνέχεια την ευκαιρία να επισκεφτώ και νοσηλευτικές μονάδες περιοχής, όπως είναι το Κέντρο Υγείας του Άστρους. Είμαστε σε ένα νομό ο οποίος βρίσκεται σε ένα πολύ καλό επίπεδο σε ό,τι αφορά και την κίνηση των κρουσμάτων, αλλά και τη διαχείρισή τους σε νοσηλευτικές μας μονάδες. Είναι από τους νομούς εκείνους που δεν μας εμπνέουν κάποια ανησυχία αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια σταθεροποίηση της κατάστασης. Το επιστημονικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Παναρκαδικού Νοσοκομείου της Τρίπολης έχει διαχειριστεί μέχρι σήμερα επάξια όλα τα περιστατικά που χρειάστηκε να νοσηλευτούν. Νομίζω ότι υπάρχει στο νομό γενικότερα και εν ώψη και της έναρξης της τουριστικής περίοδου από τις 14 του μήνα ένα δίκτυο ασφαλείας προκειμένου εφόσον επιτραπεί και η κίνηση των πολιτών από νομό σε νομό να επισκεφτούν την Αρκαδία. Τώρα, το μεγάλο στοίχημα και το μήνυμα που θα ήθελα να περάσω με την ευκαιρία της εδώ παρουσίας μου είναι η συμμετοχή του κόσμου στην εμβολιαστική διαδικασία. Έχουμε προσπαθήσει με κάθε τρόπο να εντείνουμε ακόμα περισσότερο την εμβολιαστική διαδικασία. Έχουμε αναπτύξει πολλές γραμμές σε όλα τα κέντρα υγείας της περιοχής και έχουμε αναπτύξει και επιπλέον γραμμές και στα νοσοκομεία μας σε ό,τι αφορά και το μονοδοσικό εμβόλιο της Johnson & Johnson. Αυτή τη στιγμή από 30 ετών και πάνω είναι ανοιχτές στην πλατφόρμα όλες οι ηλικιακές ομάδες προκειμένου να εκδηλώσουν ενδιαφέρον και να μπουν στην εμβολιαστική διαδικασία. Θερμή παράκληση μέσω από εσάς τους δημοσιογράφους προς όλους όσους μας ακούν αυτή τη στιγμή να κλείσουν το ραντεβού τους στην πλατφόρμα και να εμβολιαστούν άμεσα. Είναι το πραγματικό όπλο που έχουμε αυτή τη στιγμή για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Είναι το διαβατήριό μας προς την ελευθερία. Είναι το διαβατήριό μας να περάσουμε ένα καλοκαίρι πολύ πιο ήσυχο από ό,τι το προηγούμενο. Κύριε Διοικητά, υπάρχει επάρκεια εμβολίων και το δεύτερο, τι έργα προγραμματίζετε, αν προγραμματίζονται κάποια πράγματα εδώ στην περιοχή μας? Φυσικά και υπάρχει επάρκεια εμβολίων. Όσα ραντεβού κλειστούν στην πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμα τα αντίστοιχα εμβόλια για να γίνουν. Ο προγραμματισμός που κάνουμε είναι με την πορεία των πραγμάτων και ανάλογα και με τα ραντεβού τα οποία θα δούμε στην πλατφόρμα ότι κλείνονται και ότι κλείνονται να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τις εμβολιαστικές γραμμές. Και κάτι τελευταίο, κύριε Καρβέλη, έχει ακουστεί ότι μετά το άνοιγμα των υπερτοπικών μετακινήσεων, ίσως οι πολίτες οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί ακόμα χρειάζεται να έχουν κάποιο self-test ή rapid test για τις μετακινήσεις. Γνωρίζετε κάτι τέτοιο εσείς? Κοιτάξτε, τα self-test είναι ένα ακόμη εργαλείο που έχουμε στη διάθεσή μας για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Με βάση το γεγονός ότι από την ερχόμενη Δευτέρα ανοίγουν και οι σχολικές μονάδες, νομίζω ότι και αυτά από την πλευρά τους θα προσδώσουν ακόμα μία ασφάλεια προς τους συμπολίτες μας, προκειμένου να ελέγχεται η κατάσταση και να αντιμετωπίζεται οποιοδήποτε κρούσμα παρατηρηθεί. Αυτό το οποίο θα πρέπει να τονιστεί είναι ότι σε περίπτωση θετικού κρούσματος σε self-test να μην το αποκρύψει κάποιος και να προσέλθει άμεσα και στις δημόσιες νοσηλευτικές μονάδες, ούτως ώστε να γίνει και ο έλεγχος ο απαραίτητος από εμάς και να αντιμετωπιστεί το οποιοδήποτε ζήτημα με τον καλύτερο τρόπο.